Τώρα που έχετε καθίσει, θέλουμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Είπε πριν ο κ. Μητσοτάκης ότι η δουλειά της πολιτείας είναι να κάνει τη ζωή σας λιγότερο δύσκολη ή πιο εύκολη, να πούμε έτσι. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω, Φάνη, σε βλέπω τώρα μπροστά μου. Τι θα ήταν αυτό που θεωρείς ότι θα σου έκανε τη ζωή πιο εύκολη ως επιχειρηματίας? Και πες μας και δύο λόγια για το τι κάνει η Intel αρχικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την μεγάλη δουλειά. Και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πάνελ να ακουστούν και λίγο οι απόψεις. Πρώτα απ' όλα, δικιά μου εταιρεία ασχολείται με το κλάδο του παραδοσιακού λιανεμπορίου. Κάνουμε digitized μικρά καταστήματα λιανικής και τις συνδέουμε με τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων και κομμάτων. Εγώ αυτό που πιστεύω ακράδαντα είναι ότι η άλλος λάθος της απλότητας των κατανοητών frameworks και πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται σίγουρα η χώρα μας είναι ένα πολύ απλό, σταθερό, είτε φορολογικό είτε εργασιακό πλαίσιο. Αυτά που νομίζω ακούγονται για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι κάθε εταιρεία έτσι απευθύνεται στην ελληνική παγκόσμια αγορά. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι και η κάθε πολιτεία και η κάθε χώρα πρέπει να έχει ένα value proposition έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει attract τους επιχειρηματίες για να διαλέξουμε να μασίσουν είτε το product development είτε τα headquarters. Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι από την Τεχνόπολη στη Θεσσαλονίκη, είχατε πει ότι ετοιμάζεται ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις νοφείς επιχειρήσεις. Αυτό το θέμα το έθεσε τώρα μόλις και ο Φάνης. Τι είναι αυτό ακριβώς που σκέφτεστε να κάνετε για αυτούς? Νομίζω ότι πολύ σωστά επισήμανες ότι δεν χρειάζεται καταρχάς να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Η παρατήρηση δε ότι οι κλαδικές πολιτικές είναι χρήσιμες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από πού θα προκύψει μια νέα καινοτόμος ιδέα. Άρα η λογική πρέπει να είναι ότι θέλω να έχω ένα οριζόντιο πλαίσιο που να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Για να απαντήσω εν συντομία στο ερώτημα το οποίο έθεσες, θα πρέπει να δει κανείς ποιοι είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες σήμερα που αν απομακρυνόντουσαν θα είχαμε περισσότερη επιχειρηματική δράση στη χώρα. Ταχύτητα και απλότητα στη δημιουργία επιχειρήσεων. Έχουμε κάνει μια πρόοδο, μπορούμε όμως ακόμα καλύτερα. Εκεί πέρα λοιπόν, αυτό έρχεται και χτυπάει σε μια συνολική παρέμβαση που θέλουμε να κάνουμε στο ασφαλιστικό. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι μειώσεις των φορολογικών στερεστών μπορούν να έχουν αξία για μια εταιρεία η οποία θα γίνει κερδοφόρος κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά μπορεί για ένα startup, το οποίο ακόμα δεν έχει κέρδη, καλά-καλά μπορεί να μην έχει κάνει γύρω, να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία. Άρα παρεμβάσεις στο μη μισθολογικό κόστος, ειδικά στις μικρές εταιρείες που αναπτύσσονται γρήγορα, έχει μεγάλη σημασία να εξετάσουμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε εκεί. Και βέβαια μετά υπάρχει το μεγάλο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε την χρηματοδότηση, τι κίνητρα δηλαδή μπορούμε να δώσουμε φορολογικά για χρηματοδοτήσεις σε πολύ μικρές εταιρείες, ενδεχομένως και πριν το στάδιο που θα έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα σε venture capitalists, κυρίως σε angel investors. Εκεί έχουμε σκεφτεί ένα πλαίσιο σημαντικών φορολογικών κινήτρων για μικρές επενδύσεις, που είναι το πρώτο seed capital το οποίο χρειάζεται μια επιχείρηση και όπου θα ήθελα πραγματικά να δω και μεγαλύτερη δραστηριότητα από επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες. Συχνά συζητάω με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κεφαλαίου και μου λένε τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα να επενδύσουμε. Λέω, επενδύστε στο πολύ πρώιμο στάδιο. Πάρτε δηλαδή το πολύ μεγάλο ρίσκο, να σας δώσω και εγώ κάποιες καλύτερες, μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση, αλλά εκεί πονάμε ακόμα. Να δημιουργηθεί δηλαδή και ένα οικοσύστημα από angel investors που αρχίζει και αναπτύσσεται, αλλά να γίνει αυτό πιο οργανωμένα και πιο μεθοδικά.